Θόδωρο Καράγλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργό Μακεδονίας Τράκης. Κύριε Καράγλου, καλησπέρα από το Real FM. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, σε εσάς, στους συνεργάτες και βέβαια στους όλους τους φίλους ακροατές στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Ναι. Είστε καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Μόλις έχω φτάσει στο αεροδρόμιο και ετοιμάζομαι να πετάξω για επιστροφή στην πατρίδα. Θα μας έρθετε εδώ δηλαδή? Στη Μακεδονία, κλασικά και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Ναι, την Κυριακή θα κατεβείτε όμως στο συλλαλητήριο? Εννοείται, εννοείται. Ήδη έχω κανονίσει τα εισιτήριά μου. Κυριακή πρωί κατεβαίνω στην Αθήνα, Κυριακή απόγευμα πρώτα Θεός γυρίζω. Και ελπίζω να είναι ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, ειρηνικό, όπως ταιριάζει και στο επίπεδο των ανθρώπων που θα συμμετέχουν, που θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κουλτούρα συλλαλητηρίων. Είναι άνθρωποι που πολλές φορές για πρώτη φορά πηγαίνουν σε συλλαλητήρια, μάλλον θα έλεγα πηγαίνουν μόνο στα συλλαλητήρια που έχουν σχέση με τεχνικά θέματα και δεν επαγγελματίες διαδηλωτές, αλλά ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων της αριστεράς. Και επαναλαμβάνω ότι βλέποντας την κινητοποίηση η οποία υπάρχει, προβλέπω ότι θα είναι ένα μεγαλειώδες, ένα ογκώδες, ένα με εκατοντάδες χιλιάδες πιθανά και εκατομμύρια ανθρώπους συλλαλητήριο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Τα παρακολουθούμε. Ξέρετε, ο Real FM είναι κοντά στα γεγονότα. Θα τα μεταδώσουμε, θα τα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα, έρχομαι στα χθεσινά που προφανώς δεν υπήρξε καμία έκπληξη. Πέρασε η συμφωνία, η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και προχωράμε. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα χθεσινά δεδομένα. Ήταν το χρονικό. Μιας προαγγελθής της ψήφου εμπιστοσύνης. Το είπε και ο πρόεδρός σας, συγγνώμη κύριε Καράγλου, και στη συνέντευξή του 24 ώρες νωρίτερα. Ναι, ναι. Άλλωστε, νομίζω ότι η συμπαιγνία Καμένου Τσίπρα ήταν δεδομένη. Ξέραμε όλοι μας ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει κάποιους βουλευτές του, συσταγωγικά βάζω τη λέξη, δανεικούς για να ψηφίσουν την ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά βέβαια υπάρχουν και οι πρόθυμοι πάντα, αυτοί που στην ιστορία θα γραφούν με εισαγωγικά βάζω τη λέξη για να μην παρεξηγηθώ ως χρήσιμοι λήθοι, που δώσαν την ψήφο ο καθένας για το δικό του σκοπό. Άλλοι, η κυρία Παπακώστα, γιατί είναι υπουργός, έγινε υπουργός και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό αξίωμα αυτό. Άλλος, ο κύριος Δανέλης, γιατί είναι γνωστός γυρολόγος της πολιτικής, έχει αλλάξει 5 κόμματα και ψάχνει για το επόμενο. Και μην αποκλείεται με τον ανασχηματισμό που θα γίνει, γιατί υπάρχουν και κάποιες καινές θέσεις υπουργών, να προκύψει και αυτός σε υπουργός. Ήταν λογικό και αναμενόμενο. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι ενώ μέχρι τώρα είχαμε τη δεδηλωμένη, η οποία ήταν δεδομένη, γιατί είχαμε συνεργασία δύο κομμάτων που ξεκίνησαν μετρώντας 155 βουλευτές και τελικά τώρα δεν υπάρχει. Έτσι, αυτό ήταν κάτι το οποίο προβλήθηκε από το Σύνταγμα. Τώρα δεν έχουμε τη δεδηλωμένη. Έτσι, γιατί δεν την έχουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί? Γιατί 151. Έχουμε συνεργασία δύο κομμάτων. Έχουμε μια ψήφο εμπιστοσύνης η οποία βγήκε από ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με 145 βουλευτές και από 6 ψήφους, οι οποίοι είναι ετερόκλητοι και οι οποίοι δεν είναι δεδομένοι. Για παράδειγμα. Ναι, αλλά τη δεδομένη στιγμή ψήφισαν. Οπότε ναι, έχουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Στιγμή ψήφισαν, αλλά προσέξτε. Ναι. Οι ίδιοι από τους 6, οι δύο έχουν πει ότι δεν θα ψηφίσουν τη συμφωνία για το Σκοπιανό. Θα φτάσουμε και σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Ναι. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε, ενώ τότε είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δύο κομμάτων, τώρα όπως χαρακτηριστικά είπε και ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα έχουμε μια κυβέρνηση κουρελού. Μάλιστα. Θα έρθουμε και στον κουρελού και θα το σχολιάσετε. Ναι. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Πάντως πήρε τη διαδηλωμένη, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ναι, στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος της Βουλής είπε πως ουσιαστικά ψηφίστηκε σταθερότητα. Και λέω, εμείς καλά τα συζητήσαμε εντός. Προφανώς υπάρχει και ένα μήνυμα που πηγαίνει εκτός. Το πώς θα αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, οι αγορές κτλ. Εκεί δεν θεωρείτε ότι στέλνουμε ένα μήνυμα σταθερότητας, κύριε Καράγλου? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, κύριε Θεοδωρακίδη, ότι τα μηνύματα δεν είναι μηνύματα σταθερότητας, είναι αντίθετα μηνύματα ανησυχίας από τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα από τους οικονομικούς παράγοντες του κόσμου, γιατί όλοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση σύντομου βίου, είναι μια κυβέρνηση που σίγουρα δεν θα φτάσει τον Οκτώβριο, είναι μια κυβέρνηση που έχει ημερομηνία λήξεως και θεωρώ με βάση αυτή τη λογική ότι η κυβέρνηση αυτή έτσι δεν εκπέμπει θετικά μηνύματα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Θεοδωρακίδη, ναι, αυτό που η ελληνική οικονομία θέλει είναι σταθερότητα, είναι σιγουριά. Και βεβαίως αυτό θέλουν και οι διεθνείς αγορές. Αν βλέπουν ένα τέτοιο σκηνικό, ένα σκηνικό όπου κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αύριο και μπορεί αύριο η κυβέρνηση να πέσει, καταλαβαίνετε ότι δεν στέλνουμε θετικά μηνύματα και γι' αυτό το λόγο τα επιτόκια καλπάζουν στον ανήφορο. Θα τα δούμε. Πάμε παρακάτω. Ήρθε και η ρηματική διακοίνωση από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προχωράνε τα θέματα. Περιμένουμε τη συζήτηση στη Βουλή. Πώς πιστεύετε θα εξελιχθεί?
Εντάξει, καταρχήν δεν ξέρουμε πότε θα μπει στην Βουλή και αν θα μπει με κανονικές διαδικασίες ή θα είναι με τη λογική του fast track το ψεκάστης που από όσο ακούσαμε χθες τις δευτερολογίες θα κυλήσει ομαλά, δηλαδή ό,τι προβλέπετε. Έτσι είπε ο κ. Τσίπρας, μακάρι να γίνει αυτό λοιπόν. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, γιατί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει σε fast track διαδικασίες. Ελπίζουμε λοιπόν να έρθει κανονικά στη Βουλή. Από εκεί πέρα, ενώ αν με ρωτούσατε μέχρι προχθές, θα σας έλεγα ότι είναι φανερό ότι θα πάρει την ψήφο, την θετική για τη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας, φαίνεται ότι τα πράγματα τώρα μπερδεύτηκαν. Γιατί οι τρεις βουλευτές του ποταμιού, οι οποίοι θεωρούνταν δεδομένο ότι θα ψηφίσουν υπέρ, προβληματίζονται και σκέφτονται να απέχουν από την ψηφοφορία. Και αναφέρομαι στον πρόεδρο του κινήματος του ποταμιού, τον κύριο Θοδωράκη, στον κύριο Λικούδη και στον κύριο Μαυρωτά. Αν λοιπόν αυτοί απέχουν και με δεδομένο, αν κρατηθεί και όλα σε αυτό που έχει πει ο κύριος Κόκαλης, έτσι, ότι δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, αυτόματα δεν βγαίνει ο αριθμός τουλάχιστον των 151. Είναι 149. Αν προσθέσουμε, αν θα το κάνει, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της Δημάρου, ο κύριος Χαρόπουλος, στην ψήφο αυτή, πάλι πάει στο 150. Καταλαβαίνετε ότι για ένα μείζον ζήτημα εθνικής σημασίας, προφανώς και δεν μπορεί η κυβέρνηση έτσι να προχωρήσει με μια τέτοια διαδικασία των 150. Άλλωστε το έχει πει και ο κύριος Βούτσης αυτό, ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Είναι ένα ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας και προφανώς δεν μπορεί να περάσει με 149 ή με 150 ψήφους, ενώ 149 αν υπάρχουν αποχές. Ναι. Πάντως, για να βάλω ακόμη ένα στοιχείο στη συζήτησή μας για τους ακροατές και τις ακροάτριες, συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού. Περιμένουν τις εξελίξεις να δούμε τι θα αποφασίσουν. Έτσι, οπότε και αυτό είναι σε εξέλιξη. Μάλλον όλα σε εξέλιξη είναι. Αυτό επίσης που είναι σε εξέλιξη είναι ότι από όσο μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, γενικώς σε εισαγωγικά θα το πω, βράζει η Βόρεια Ελλάδα κυρίως, έτσι, η Κεντρική Μακεδονία. Είδαμε και τις αφίσες, είδαμε και το χθεσινό διάλογο στη Βουλή. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας αναφορικά με τις αφίσες. Εντάξει. Και σε αυτό το σημείο, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, γιατί και σε αυτό το σημείο υπήρχε διχογνωμία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού σας, αν καταδικάζεται ή δεν καταδικάζεται. Θέλω το δικό σας σχόλιο. Ότι ανήκω σε μια παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θεωρώ ότι είναι παράταξη του μέτρου, της μετριοπάθειας, της σύνεσης και της ενότητας των Ελλήνων. Με αυτή την έννοια, λογικές και κινήσεις που στοχοποιούν συγκεκριμένους συναδέλφους δεν με εκπροσωπούν ούτε εμένα, ούτε το κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στους πολίτες να διαμαρτύρονται ή να πιέζουν ή να προσπαθούν να πείσουν τους βουλευτές, που ενδεχόμενα κάποιοι από αυτούς τους έχουν ψηφίσει κιόλας, να πάρουν μια θέση στην Βουλή που πιστεύει ο κάθε πολίτης ότι είναι σωστή. Και αυτό το πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, εγώ αποδέχομαι τις λογικές της οργανωμένης πίεσης σε βάρος βουλευτών, με την έννοια ότι να πάει μια αντιπροσωπεία να δει τον βουλευτή τον τοπικό του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχόμενα που θέλει να ψηφίσει. Άλλο αυτό κύριε Καράβλου και άλλο αφίσες με αυτά τα μηνύματα. Η λογική της τοποποίησης δεν με εκφράζει, έτσι δεν συμφωνώ. Παράτε ότι και εγώ ίδιος, αλλά και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου υπέστημεν τέτοιου είδους επιθέσεις. Δεν είναι μακριά, κύριε Θεοδωρακή, η εποχή που είχαμε τις κρεμάλες που μας φωνάζαν γερμανοτσολιάδες, που μας φωνάζαν ότι θα μας κρεμάσουν στο Σύνταγμα, προδότες και όλα τα σχετικά. Δεν τα ξεχνάω αυτά, αλλά αυτό δεν είναι το άλλο για να γίνονται σήμερα κάτι ανάλογο. Πολύ ωραία. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Καράγλου, αν μπορείτε. Είστε χρόνια στη Βουλή, είστε σε συνεδριάσεις, ήσασταν στην κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε κάθε φορά όταν ανεβαίνουν οι τόνοι. Και μάλιστα σε διαλόγους, γι' αυτό και κράτησα την κυβέρνηση Κουρελού, αλλά και πολλά άλλα που λέχθηκαν το τελευταίο 48ωρο. Και την ίδια στιγμή, στα θεωρία, είναι μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή. Και βλέπουν εκείνη τη στιγμή αυτά τα δεδομένα. Γιατί καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εκδρομή. Μας ήρθαν πολλά μηνύματα εδώ στο Real και σε μένα προσωπικά. Τι γίνεται, γιατί άλλο να το μεταδίδει η Βουλή τηλεόραση, άλλο τα δελτία ειδήσεων και άλλο να είναι επισκέπτες. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε εκείνη την ώρα. Έχετε δίκιο, κύριε Θεοδωρακίδη, δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτό που δίνουμε. Προφανώς και δεν με εκφράζει τη λογική της έντασης ή των υβριστικών χαρακτηρισμών κτλ. Ναι. Από εκεί πέρα, αυτά δυστυχώς συμβαίνουν πολλές φορές. Γιατί υπάρχει ένταση, υπάρχει πάθος και μερικές φορές μπορεί να ξεφεύγουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα οι διάλογοι να είναι σε χαμηλότερους τόνους, με επιχειρήματα και όχι με επιθέσεις ή ύβρες εκατέρωθεν, αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Καλή συνέχεια από το Real FM.